Παίρνει διαστάσει η σύλληψη μια ομάδα φοιτητών, μοίρα Καραμίτρου, στη ΣΑΜΟ, που αυτό είναι πρωτοφανέ. Κατασκευάζαν με 3D εκτυπωτή όπλα και εκρηκτικά και φαίνεται ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχει και αποκαλυντικού διαλόγου. Ναι, στην μιλούσαν... ακριβή ΣΑΜΟ. Γιατί μιλούσαν μεταξύ του για τι τιμέ που θα τα πουλούσαν, για τα εξαρτήματα που είχαν παραγγείλει, αλλά και για τη μεγάλη μπίζνα, όπω την έλεγαν χαρακτηριστικά, στου διαλόγου του που έχει καταγράψει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Καθώ είχαν παραγγείλει 3D εκτυπωτέ και κατασκεύαζαν πυροβόλα όπλα. Σε κάποιου λοιπόν από αυτού του διαλόγου που ξαναλέω έχει καταγράψει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, φαίνεται λοιπόν οι δύο από του τέσσερι συλληφθέντε να μιλούν μεταξύ του και να λένε: Αν και, ε, αν και εγώ ξέρει ποιο θέλω να πουλήσω, το γκριπ θα το πουλήσει παραπάνω, λε οι τιμέ είναι ίδιε. Μη σου πω το έξτρε είναι πιο ακριβό από το άλλο. Σε άλλο σημείο του διαλόγου, μάλιστα αναφέρονται στα εξαρτήματα, στι κάνε δηλαδή που θα έπρεπε να βάλουν στα πυροβολά όπλα. Και να μην σου πω να μην χρειαστεί να τρυπήσουμε καν και μπαίνει σαν την κανονική. Έχει ήδη μέσα μια κάνη, δεν χρειάζεται να τρυπήσει τίποτα. Οπότε πένα. Μόλι πάρουμε εργαλεία, θα έχουμε φουλ τι μετατροπέ. Ναι, θα έχουμε φουλ την πίσνα. Το οργανωμένο έγκλημα έχει συλλάβει τέσσερα άτομα, ανίκο και μάλιστα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. δεν το έχουμε ξανακούσει. Να κατασκευάζουν στην Ελλάδα με 3D εκτυπωτέ όπλα και πυρομαχικά. Ομολογώ, δεν το έχουμε ξανακούσει. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Καραμίτου.